Εμείς πάμε Θέκλα Πετρίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στον κόσμο. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Μια χαρά σας βρίσκουμε. Γενικά είστε καλά εσείς. Έχετε βρει τον τρόπο, δεν ξέρω. Ήμουν καλά όμως και όταν ήμουν μόνη μου, Ανδρέα. Γιατί αυτές τις μέρες έβαζα. Αυτό που λέω, περνάω καλά και μόνη μου. Έβαζα στη σελίδα, στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook κάποιες φωτογραφίες ή από τις αναλύσεις που έκανα τελευταίως, γιατί είχα θέματα υγείας και έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια για να καλυτερεύσω την υγεία μου και έχει αποτελέσματα. Και μου γράφαν όλες οι φίλες και οι φίλοι από κάτω: είδες τι κάνει ο έρωτας, είδες τι κάνει ο έρωτας. Τι κάνει ο έρωτας. Όχι, δεν είναι ο έρωτας που το κάνει. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Έχουμε κάνει και εκπομπή πέρσι. Που είχαμε μιλήσει για το ότι οι παντρεμένοι άνθρωποι έχουν χειρότερη υγεία από τους ελεύθερους. Άρα παραμύθι αυτό το είναι παραμύθι ότι ο έρωτας, ο γάμος, ο αραβώνας, το σεξ φτιάχνουν την υγεία μας. Λοιπόν, θέμα, να μην κάνετε σεξ ποτέ. Δεν θα έχετε ψυχική υγεία την καλύτερη. Λοιπόν, αποφεύγετε τις παγίδες. Είναι αλήθεια. Ναι. Ενώ όταν σου στείλα το θέμα μου λες πιασάρικο, σου λέω, εγώ σκέφτηκα αυτός δεν ξέρω τι θα πω. Δεν έχει ιδέα τι θα πω. Δεν έχω. Εγώ με το μυαλό το δικό μου λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος απέχει από τη σεξουαλική ζωή δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον ψυχικό του κόσμο. Κι όμως. Αυτή είναι η εικόνα μου. Κι όμως. Όχι. Λοιπόν, να τα βάλουμε στη σειρά. Θα μου πεις τώρα οι μοναχοί πώς πέραν καλά. Διάβαζα όλο το βράδυ, το πρωί για αυτό το θέμα, γιατί ήθελα να είμαι ενημερωμένη και να μην πω πράγματα να στεροχωρήσω κόσμο. Όχι, γιατί σε μια προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι η ψηλή λίπητο πάει μαζί με την ψηλή ευφία. Και με ρώτησαν κάποιοι, δηλαδή εμείς που δεν έχουμε σεξουαλική ζωή είμαστε βλάκες. Και είπα όχι. Δεν είπα. Το να έχεις σεξουαλική ζωή, ότι είσαι ευφύς, το να έχεις επιθυμία για σεξουαλική ζωή, συνδέεται με την ευφία. Επιθυμία μπορεί να έχεις και χωρίς να έχεις σεξουαλική ζωή. Ακριβώς. Το επιθυμώ γενικά και αόριστα. Η επιθυμία υπάρχει. Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για γάμους τον τελευταίο καιρό, ας ξεφύγουμε λίγο από τους γάμους. Ας πάμε σε κάτι πιο δημιουργικό, στο σεξ. Ας πάμε σε κάτι που αφορά όλους. Παντρεμένους, ελεύθερους, εφήβους, ενήλικες. Εντάξει, υπάρχει μια. Η απαρχή της σεξουαλικής ζωής του ανθρώπου συνήθως γίνεται γύρω στην ενηλικίωση, στις κοινωνίες όπως τη δική μας. Σε μια δυτική κοινωνία όπως τη δική μας αναμένουμε ότι οι νεαροί ενήλικες ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή από τα 18 και μετά. Κάποια παιδιά μπορεί να ξεκινήσουν και πιο νωρίς, αλλά η νόμιμη ηλικία για σεξουαλική συνέβρεση στη χώρα μας είναι τα 17 χρόνια. Αλλά αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι ότι τα παιδιά από τα 18 και μετά συνήθως ξεκινούν τη σεξουαλική τους ζωή και μπορεί και αν ένα παιδί ξεκινήσει στα 20, στα 22, στα 25, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και δεν σημαίνει ότι έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτό να το τονίσουμε. Λοιπόν, το σεξ και η σεξουαλική λειτουργία είναι μια προαιρετική λειτουργία του οργανισμού. Δεν είναι μια απαραίτητη λειτουργία όπως είναι η αναπνοή, όπως είναι η πέψη. Αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει σεξουαλική επαφή για ένα χρόνο, για ένα μήνα, για μια δεκαετία, δεν θα πεθάνει. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουν το σελίμπαση που λέμε στα αγγλικά, την αγαμία που λέμε στα ελληνικά. Οι μοναχοί, για παράδειγμα, όπως ανέφερες προηγουμένως, οι οποίοι συνειδητά επιλέγουν να μην βάζουν σε χρήση τη σεξουαλική τους λειτουργία, τη γενετήσια λειτουργία. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη ή απόδειξη ότι η αποχή από το σεξ δημιουργεί σωματικά ή ψυχικά προβλήματα. Παρόλο που σου είπα χθες, διάβασα αρκετά. Η συνειδητή αποχή. Γενικά η αποχή. Γενικά η αποχή. Κάποια άρθρα τα οποία παρουσιάζονται, ξέρεις, ό,τι διαβάζεις στο διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητα επιστημονικό. Δηλαδή ότι ό,τι ποστάρεται στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι είναι η επιστημονική αλήθεια. Ο καθένας μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να γράψει τη γνώμη του, να την βάλει έτσι ωραία, να την βάλει με ωραίες φωτογραφίες, με τίτλους, με επικεφαλίδες και να φαίνεται ότι είναι επιστημονικό. Δεν σημαίνει ότι ό,τι διαβάζουμε online ή ό,τι διαβάζουμε σε ένα περιοδικό. Είναι σωστό και έγκυρο. Είναι έγκυρο. Σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια. Τους τελευταίους μήνες κυκλοφόρησαν κάποια άρθρα σε pop περιοδικά, είτε διαδικτυακά είτε έντυπα, τα οποία έλεγαν ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή, τότε παθαίνει σωματική ζημιά. Και ανέφεραν ότι ανεβαίνει το άγχος στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σεξουαλική ζωή, ότι αποκτούν κοινωνική φοβία, ότι παθαίνουν πιο εύκολα κατάθλιψη και διάφορα άλλα παρεμφερή ευρήματα, τα οποία τα στήριζαν και πάνω στην γνώση, την επιστημονική γνώση που έχουμε, ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του οργασμού εκκρίνονται ενδορφίνες και οξυτοκίνη από τον εγκέφαλο, που είναι δύο νευροδιαβιβαστές. Η οξυτοκίνη ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης, οι οποίοι μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Και μέσα στο ανδρικό σπέρμα υπάρχουν, υπάρχουν οξυτοκίνη, μελατονίνη και σερωτονίνη. Δηλαδή το σπέρμα αυτό καθ' αυτό περιέχει αντικαταθλιπτικές ουσίες. Γι' αυτό έχουν γίνει μελέτες που έχουν δείξει ότι όταν γίνεται σεξ με προφύλαξη και δεν έρχεται το σπέρμα, δεν εισέρχεται το σπέρμα στο σώμα του σεξουαλικού συντρόφου, συνήθως είναι η γυναίκα, τότε δεν έχουμε αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες. Άρα, αν έχουμε μια μονογαμική σχέση, στην οποία και οι δύο σύντροφοι έχουν κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να είναι σίγουροι ότι είναι ασφαλές για την υγεία τους να έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη, ναι, και λαμβάνουν κάποια άλλη μέθοδο αντισύλληψης, τότε είναι όντως το απροφύλακτο σεξ είναι πιο υγιεινό. Άρα το απροφύλακτο σεξ το κάνεις με έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζεις, γνωρίζεις το ιστορικό του, γνωρίζεις το ιατρικό του ιστορικό, και έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις μακρόχρονη σχέση. Άρα ακόμη και αυτά τα ίδια τα άρθρα τα οποία υποστηρίζουν ότι εάν κάποιος απέχει από το σεξ έχει πρόβλημα στην υγεία του, δείχνουν στο ότι είναι πιο υγιές το σεξ που γίνεται μέσα σε μια μακρόχρονη σχέση παρά το σεξ που γίνεται το casual sex, το σεξ το ευκαιριακό. Έγιναν κάποιες μελέτες πέρσι. Δεν σου λέω αυτά που περίμενες να ακούσει. Ναι, άλλο περίμενε. Οφείλω να μου ρίξει. Άλλο περίμενε να ακούσει. Περίμενε. Έγιναν κάποιες μελέτες πέρσι. Μια είναι. Έχω άποψη με το θέμα, θα σου πω. Βέβαια, θα πει τεράστια. Ναι. Αυτό μας έλειπε να μην έχεις άποψη επί του θέματος. Έχω άποψη. Ναι. Από το Ινστιτούτο Κίνξley, που είναι το Ινστιτούτο που γίνεται για τη σεξουαλική συμπεριφορά, οι οποίες έγιναν σε φοιτητές κολεγίου στην Αμερική, που κατέδειξαν ότι τα άτομα τα οποία είχαν ευκαιριακές σεξουαλικές επαφές, δηλαδή αρπαχτές ή σχέση με έναν, όπως το προσδιορίζει η έρευνα, σχέση με ένα άτομο που γνώριζες για μια εβδομάδα και λιγότερο, εκείνα τα άτομα είχαν κάποιες ψυχολογικές παρενέργειες αρνητικές παραθετικές. Και αυτοί οι οποίοι έλεγαν ή ανέφεραν ότι ήταν σε μακρόχρονη ερωτική σχέση που είχαν συχνή σεξουαλική επαφή με τον σύντροφο τους, η οποία είχε σχέση και με το συναίσθημα και με την ασφάλεια, ήταν καλύτερα. Ξαναλέω ότι το σεξ δεν είναι απαραίτητη λειτουργία του οργανισμού. Το σεξ είναι ορμή. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας έρχεται από μέσα μας να θέλουμε να το κάνουμε. Το σώμα μας το ζητά. Όπως το σώμα έχει πολλές παραμέτρους όμως. Ναι. Όπως το σώμα μας ζητά και τον ύπνο, όπως ζητά, ναι, και την ξεκούραση, όπως ζητά και το φαγητό και το ποτό και το νερό. Όλοι έχουμε αυτή την ορμή. Δηλαδή, είναι διαταραχή υγείας να μην έχει κάποιο σεξουαλική ορμή, να μην θέλει να έχει σεξουαλική επαφή και να μην τον τραβάει η σεξουαλική επαφή. Όμως, επειδή το σεξ ακριβώς έχει να κάνει με ανθρώπους και έχει να κάνει με περίπλοκες σχέσεις ανθρώπων, το σεξ στη σύγχρονη εποχή, σε αντιπαράθεση με την πρωτόγονη εποχή που έχουμε πει πολλές φορές ότι στις πρωτόγονες κοινωνίες οι άνθρωποι είχαν ελεύθερες σεξουαλικές επαφές μεταξύ τους χωρίς ντροπή, χωρίς μυστικότητα, χωρίς να είναι κάτι ταμπού, κάτι απαγορευμένο. Στη σημερινή εποχή, με βάση όλο αυτό τον τρόπο που σκεφτόμαστε, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την νοοτροπία, ναι, έχει πολλές προεκτάσεις στη ψυχική μας ισορροπία το σεξ. Και τα τέσσερα πράγματα τα οποία υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι ότι χρειάζονται για να είναι καλά ένας άνθρωπος είναι η αίσθηση της ασφάλειας, να νιώθει ασφαλής ένας άνθρωπος, η αίσθηση της αυτονομίας, δηλαδή να νιώθει ότι είμαι ελεύθερος και μπορώ να διαθέσω τον εαυτό μου όπως θέλω. Το χώρο μου, το χρόνο μου. Ναι. Η αίσθηση της σύνδεσης, της εγκύτητας και η αίσθηση της αυτοεκτίμησης. Μάλιστα. Και επειδή το σεξ το έχουμε συνδέσει με ένα σωρό κοινωνικά στερεότυπα, όταν, για παράδειγμα, ένας άνδρας έχει ελεύθερη σεξουαλική ζωή, ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση του, ναι, γιατί θα πάει να το πενευτεί στους φίλους του, ναι, και θα πει χθες το βράδυ έκανα αυτό, προχθές έκανα το άλλο. Άρα, αν, ναι, είσαι άνδρας και έχεις έντονη σεξουαλική δραστηριότητα και με πολλούς συντρόφους, αυτό ανεβάζει την αυτοπεποίθηση σου σε μια κοινωνία όπως τη δική μας. Αν το κάνει μια γυναίκα αυτό, λέγεται αλλιώς. Αν είσαι γυναίκα όμως, μάλιστα, νιώθεις ίδια ενοχές εάν έχεις σεξουαλική επαφή χωρίς σχέση. Και η κοινωνία την ονοματίζει αλλιώς. Και η ίδια νιώθει άσχημα για τον εαυτό της. Άρα το κομμάτι της αυτοεκτίμησης υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα φύλλα και οι άνδρες μπορεί να νιώθουν ότι ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση τους όταν έχουν σεξουαλικές επαφές και οι γυναίκες ότι κατεβαίνει η αυτοεκτίμηση τους όταν έχουν σεξουαλικές επαφές. Γι' αυτό οι άνδρες συνήθως υπερβάλλουν στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων που είχαν. Αν θα σου πούν πόσους σεξουαλικούς συντρόφους είχαμε, τώρα θα σου πούν, λέει, ό,τι σου πει ένας άντρας, λέει, να το διαιρέσεις δια τρία και ό,τι σου πει μια γυναίκα να το πολλαπλασιάσεις επί τρία. Αυτό είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι τώρα λοιπόν. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι για να είναι μια καλή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, σαν ένα ζευγάρι, ένα γάμο, πρέπει να υπάρχει σεξουαλική ζωή. Α, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά που είπα ισχύουν στους ελεύθερους. Σε αυτούς που δεν έχουν ερωτικό σύντροφο. Σε αυτούς που δεν είναι παντρεμένοι, που δεν είναι σε ερωτική σχέση. Όταν είσαι ελεύθερος, Ανδρέα μου, και εγώ το ξέρω πολύ καλά από προσωπική μου εμπειρία, γιατί είμαι 15 χρόνια ελεύθερη. Όταν είσαι ελεύθερος, πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Ναι. Ότι το σώμα σου, στις γυναίκες αυτό είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια των γόνιμων ημερών. Στους άνδρες δεν είναι απαραίτητα μια φορά το μήνα, μπορεί να είναι και πιο συχνά. Το σώμα σου ζητά να έχει σεξουαλική επαφή. Είναι μια ανάγκη, μια ορμή, την οποία εάν δεν έχεις σύντροφο και αν προσέχεις τον εαυτό σου, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι σημαίνει προσέχεις τον εαυτό σου, προσέχεις τον εαυτό σου από το να μην αναστατώνεσαι, πρέπει να τη βγάλεις χωρίς σεξ. Οπότε εκεί πέρα, εάν έχεις και την ιδέα καρφωμένη στο μυαλό σου ότι είμαι μια γυναίκα ελεύθερη ή ένας άνδρας ελεύθερος, που δεν έχω σύντροφο, έχω χωρίσει ή δεν έχω παντρευτεί ή δεν έχω σχέση. Ναι. Και είπε και η Θέκλα ότι θα πάθω ψυχολογικά άμα δεν κάνω σεξ, μετά επέλανε, σε τελείωσε το πλάσμα. Άρα θεωρείς ότι, ναι, μιλάμε τώρα, καταρχήν να διευκρινίσουμε, γιατί μας ακούνε και κάποιοι άνθρωποι, μιλάμε για την κοσμική ζωή. Αυτοί που έχουν επιλέξει το μοναχισμό. Το έχω πει στην αρχή αυτό το πράγμα. Το έχω πει πρώτα. Τώρα, εγώ μιλάω για μια σχέση τώρα. Γιατί είναι διαφορετικό μόνος μου που έχω την κοπελιά μου, για παράδειγμα, και έχω την θέληση και την ανάγκη να αυτής της συνέβρεσης ερωτικής. Κακό είναι αυτό? Όχι. Τι εννοείς όταν είσαι σε σχέση? Ναι. Μάνα μου, όταν είσαι σε σχέση, αναμένει και ο ένας και ο άλλος πρώτα απ' όλα. Ψυχολογικά υπάρχει η προσδοκία ότι θα έρχονται κοντά συναισθηματικά. Μάλιστα. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, όταν κάνουν σεξ δύο άνθρωποι, και η λέξη σεξ, η έρωτας, περιγράφει ακριβώς την ίδια πράξη. Τι είναι πιο σωστό, σεξ ή έρωτας? Σεξ, ρε κουμπάρε. Να σου πω γιατί. Γιατί σεξ είναι επιστημονική λέξη. Κάποιοι νομίζουν ότι με το να αλλάξουν όνομα σε μία πράξη θα την εξοραίσουν. Την κάνουν πιο ρομαντική. Θα την κάνουν διαφορετική. Ναι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει κάποιος που κάνει σεξ, το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει κάποιος που κάνει έρωτα. Ναι. Τώρα. Είναι πιο έβυχο το κάνουμε έρωτα, είναι πιο έβυχο. Εγώ επειδή διαβάζω όλη μέρα επιστημονικά βιβλία, ο όρος είναι σεξουαλική συνέβρεση, σεξ, συνουσία. Να λέμε τη λέξη συνουσία, θα σας αρέσει. Δηλαδή, παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί το βλέπω μερικές φορές και στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Λέει, η ψυχολόγος είπε ότι κάνουμε σεξ και είναι βρώμικη λέξη και να με η σωστή λέξη. Βρώμικα μυαλά υπάρχουν, όχι λέξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, η σεξουαλική πράξη, η συνουσία, η γενετήσια συμπεριφορά, το να κάνεις έρωτα, αν το πεις έτσι. Εγώ το θεωρώ μπερδευτικό να λες κάνω έρωτα, γιατί δημιουργείς πολλές προσδοκίες και δίνεις μια ιδιότητα σε μια πράξη η οποία δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, ιδιότητα. Δίνουμε ιδιότητες. Όταν είσαι σε μια σχέση μονογαμική και μακρόχρονη, το θεωρείς δεδομένο ότι θα έχεις σεξουαλική ζωή. Οπότε, αν δεν έχεις σεξουαλική ζωή και αν ο άλλος δεν κοιμάται μαζί σου, αρχίζεις να έχεις ανησυχίες. Μήπως πάει κάπου αλλού. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε μας αρέσει είτε όχι, κάποιος ο οποίος δεν έχει σεξουαλική επαφή με τον σύντροφο του, δεν έχει γιατί τη βρίσκει αλλού. Να μην λέμε, αυτό είναι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Όχι όλοι. Δεν σημαίνει όχι ότι όλοι. Αν η γυναίκα σας έχει κανένα διάστημα όλοι. Στο οποίο λέει είναι κουρασμένη, είναι ταλαιπωρημένη, κάποιες ασθένειες μπορεί να φέρουν μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, η κατάθλιψη έχει ως βασικό σύμπτωμα τη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας. Κάποια χάπια μπορεί να φέρουν είτε μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά είτε και μείωση της σεξουαλικής δυνότητας. Εντάξει. Όμως, όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί, εάν έχουν σεξουαλική επαφή τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα, οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και ιδιαίτερα οι οξυτοκίνοι συνδέει το ζευγάρι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αν είμαστε ελεύθεροι και είμαστε μόνοι μας, ρε κουμπάρε, εγώ θέλω να πάω να συνδεθώ με τον Γιάννη, τον Κωστίν, τον οποιοδήποτε που δεν τον ξέρω, που δεν ξέρω αν τερκάζουμε, που δεν ξέρω τι ψυχολογία είναι, τι ψυχολογική κατάσταση είναι εκείνος ο άνθρωπος, τι ψυχική και σωματική είναι η Γιάννη. Δεν θέλω να πάω να συνδεθώ με τον κάθε τυχόντα. Με τον άντρα μου όμως θέλω να συνδεθώ. Διαφορετικά είναι να μου επαντρεμένη μαζί του. Με τη γυναίκα μου. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, Ανδρέα. Είναι αδιανόητο για μένα να είσαι σε γάμο, να είσαι σε σχέση και να λες. Είχε ορέξεις τούτος. Σαν να έχει κάτι κακό δηλαδή. Μάλιστα. Να χαίρεστε όταν θέλει η γυναίκα σας να κοιμηθεί μαζί σας, να χαίρεστε όταν θέλει ο άντρας σας να κοιμηθεί μαζί σας, γιατί σημαίνει εν υγιής και θέλει σας. Μάλιστα. Τώρα στην περίπτωση που μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι εκτός σχέσης και θέλει, ρε παιδί μου, τη συνέβρεση και δεν βρίσκει όμως. Δεν είναι επιλογή του να είναι μόνος του. Και δεν βρίσκει. Εκεί δεν δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Ένα νέο παιδί, μια χαρά. Μιλάς για άνδρα ή γυναίκα? Άνδρα. Λοιπόν, οι μελέτες της βιολογίας και της ψυχοφυσιολογίας δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στους άνδρες και στις γυναίκες σχετικά με τη σεξουαλική επιθυμία και με τα. Εντάξει, εγώ το λέω επειδή είναι κυνηγός ο άνδρας. Δυστυχώς συνέπεια. Ήταν κυνηγός, ε. Πήγαινε η κόρη μου πριν λίγες μέρες στην Παιδοβουλή για να μιλήσω για ένα θέμα και της είπε ένας βουλευτής, στον καιρό μας, της λέει, δεν ζητούσαμε έξτρα ώρες για την πέτσα. Στον καιρό σας, του λέει. Οπότε, Ανδρέα μου, στον καιρό σου. Στον καιρό μας το κυνηγεί, τώρα δεν είναι. Στον καιρό σας, όσοι άνδρες είναι από 40 και πάνω, έχουν μεγαλώσει ευτυχώς με την νοοτροπία ότι ο άνδρας είναι κυνηγός, το οποίο για μένα, παρόλο που είμαι μοντέρνα γυναίκα, το θεωρώ ωραίο και ευχάριστο και πολύ όμορφο πράγμα. Όμως πολλά νεαρά παιδιά δεν είναι κυνηγοί. Μάλιστα. Ξέρεις, έχουμε ένα εντελώς παράδοξο φαινόμενο. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το σεξ είναι πιο απενοχοποιημένο από ποτέ και όμως οι άνθρωποι κάνουμε πολύ λιγότερο σεξ από ποτέ. Να, ένα θέμα. Είναι να σου φύγει το κεφάλι. Να, ένα θέμα για να κάνουμε εκπομπή. Α, το κάνουμε και αυτό. Καταρχήν, σήμερα το θέμα που αγγίξαμε είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολλές εκπομπές μπροστά. Και είμαι σίγουρος ότι βλέποντας και τι έγινε στα social media θα γίνει χαμός. Αν θες να σε εξολογήσουμε φέτος, να σε εξολογήσουμε, κανένα πρόβλημα. Και να πω, επί της ευκαιρίας, όχι, έχουμε 2 λεπτά. Να το ξαναπώ, αλλά και στις επόμενες έχουμε να το ξαναπώ ότι δεν υπάρχει ειδικότητα σεξολόγου. Με τη σεξολογία, με τα θέματα που αναφορούνται στη σεξουαλική λειτουργία και τη σεξουαλική υγεία ασχολούνται ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ουρολόγοι. Δεν υπάρχει ένας ειδικός που να είναι σεξολόγος. Ο καθένας παίρνει το κομμάτι. Οπότε θα σας μιλήσουμε για το ψυχολογικό κομμάτι. Εμείς λοιπόν για ένα νέο παιδί, ναι, το οποίο δεν έχει σεξουαλικές επαφές. Θέλει να έχει. Ναι. Εάν θέλει να έχει, καλά κάνει να βοηθήσει τον εαυτό του για να αποκτήσει. Ο μόνος τρόπος που μας κάνει πιο ελκυστικούς και πιο επιθυμητούς από το φίλο που μας ενδιαφέρει είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και κατά τη διάρκεια της φροντίδας του εαυτού μας, καλύπτουμε και κάποια θέματα που προκαλεί έλλειψη σεξ. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε γυμναστική, ναι, εκχύνονται από τον εγκέφαλο χημικές ουσίες παρόμοιες με εκείνες που εκκρίνονται όταν κάνουμε σεξ. Άρα κάποιος που δεν κάνει σεξ μπορεί να κάνει γυμναστική. Τέρμα, αυτό είναι το σλόγγαν. Όταν κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού, πάλι εκκρίνονται αυτές οι ουσίες. Τελείωσονται. Όταν κάνουμε κυπουρική, πάλι εκκρίνονται αυτές οι ουσίες. Άντε, πάμε για κυπουρική, θα λέμε. Οπότε νευροχημικά το λύνουμε το θέμα με την άσκηση. Λοιπόν, αγαπημένη μου, είπες ωραία πραγματάκια σήμερα. Κυπουρική, τι άλλο είπες? Γυμναστική. Όλη γυμναστική. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, γιατί και την επόμενη φορά με τη Θέκλα μας θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να αγγίξουμε. Και μια ερώτηση που μας είχαν κάνει και θα την πούμε την επόμενη φορά είναι αν αλλάζει η ερωτική επιθυμία ανάλογα με την ηλικία. Εγώ πιστεύω ότι δεν αλλάζει και θα το πούμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, ραντεβού αύριο εδώ το πρωί 7 παρατέταρτο για να κλείσει ευχάριστα η εβδομάδα μας. Προσοχή στον δρόμο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.